Τόσα σημεία είχα δει και δεν είχα καμία αμφιβολία ότι είναι Άγιος. Ο λαός το είχε πιστέψει και η Σύνοδος απλώς επιβεβαίωσε ότι ορθώς έκρινε ο λαός. Άλλαξε τα πάντα μέσα μου. Επιβεβαίωσα πως μιλούν οι Άγιοι διαπνεύματος Αγίου. Φυσικά να έχεις τέτοιο χάρισμα δεν μπορεί να είσαι και απλός άνθρωπος. Εκείνο που θυμάμαι από τα λόγια που είπαμε ήταν ότι η χάρη του Θεού είναι αισθητή. Η αγιοκατάταξη ακολουθεί όταν προηγείται η μαρτυρία των πιστών ανθρώπων που έζησαν την αγιότητα των προσώπων αυτών. Δεν είχα ένα-δύο πιστευτικά, είχα πολλά. Δεν μπορούσα να περιμένω να μου πει ο άλλος τι είναι Άγιος ο Αγίος Πατήρ. Μεγάλη χάρη του, μεγάλη, μεγάλη. Η λατρεία στο Θεό και η ένωση όλων στην Εκκλησία του Χριστού είναι τα κύρια στοιχεία της θρησκευτικής πίστης του Αγίου Πορφυρίου. Οι σκέψεις που έκανε πράξη σε όλη του τη ζωή, αυτές θέλησε να αφήσει παρακαταθήκη σε όλους τους ανθρώπους. Πουλάκια που το ξάντανε το Θεό, αν ιδιωτελώς. Χωρίς καινοδοξία, χωρίς εγωισμό, χωρίς περηφάνεια, χωρίς. Ο σκοπός ήταν η λατρεία, η ημνοδία, το ψάσιμο τους στον δημιουργό τους. Γεννημένος στις 7 Φεβρουαρίου του 1906 στον Άγιο Ιωάννη Καριστίας, στην Εύβοια, ο κατακόσμων Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης ήταν το τέταρτο από τα 5 παιδιά μιας πολύ φτωχής οικογένειας. Ο πατέρας του αναγκάστηκε να ξενιτευτεί και να πάει να εργαστεί στη διάνοιξη της Διόρυγας του Παναμά. Ο μικρός Ευάγγελος, ή Άγγελος όπως τον φώναζαν, πήγε μόνο 2 τάξεις στο δημοτικό και από τα 8 του χρόνια άρχισε να εργάζεται. Στην αρχή στο ανθρωκορυχείο της περιοχής και στη συνέχεια σε παντοπολία στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Ενώ όποτε μπορούσε βοηθούσε και τη μητέρα του στα πρόβατα. Ο πατέρας του Λεωνίδας, ο οποίος ήταν ψάλτης στο χωριό, του είχε διδάξει την παράκληση της Παναγίας. Με τα λίγα γράμματα που είχε μάθει ο μικρός άγγελος, ενώ ήταν στα πρόβατα ή στο παντοπολείο, κατάφερε συλλαβιστά να διαβάσει το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Έτσι του γεννήθηκε ο πόθος να γίνει μοναχός. Εγώ τότε ήμουνα 12 χρονών. Και διαβάζοντας το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, απεφάσισα να τον μιμηθώ. Εργαζόμουν μικρός σε ένα μπακάλικο. Είχαν έρθει 2 γέροι και μου ζήτησαν κρασί. Ένας από τους γέρους λέγει, «Αχ, μωρέ, πού να δεις το κρασί που ήπια Σταγιονόρος». Του λέει, «Έχεις πάει Σταγιονόρος». «Έχω πάει Σταγιονόρος». Του διηγήθηκε πώς επήγε. Άκουγα που του λέγε, «Τι ωραία που είναι εκεί». Εκεί πέρα είναι ασκητέ, ερημίτε. Είναι Άγιοι άνθρωποι. Εμένα μου ήρθε ένα ζήλος να πάω κι εγώ εκεί που έλεγε αυτός. Πάω να γίνω ερμήτης. Εργαζόμουν και μέσα μου προσευχόμουν πώς θα επιτύχω να γίνω ασκητής, ερμήτης. Ο ίδιος αφηγείται με γλαφυρό τρόπο τις αποτυχημένες προσπάθειές του να εγκαταλείψει τον κόσμο και να αφιερωθεί στο Χριστό και την προσευχή. Αναγκάστηκα να πω ότι η μητέρα μου είναι άρρωστη.
μου έδωσαν λεφτά για να πάω στη μητέρα μου. Πήγα μέχρι σε ένα σημείο, μέχρι τη Χαλκίδα και σκεπτόμουν τους γονείς μου ότι θα λυπηθούν και αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω στον Πειραιά. Εκεί τα παιδικά μου που με είδανε έτσι, μου λένε, τι έχεις Άγγελε? Λέω, τίποτα. Μήπως θέλεις να πας στους γονείς σου? Ναι, τους λέω, θέλω να πάω. Όλη τη νύχτα ταξιδεύουμε. Φτάσαμε στη Χαλκίδα. Οι ναύτες φωνάζανε, ποιος είναι για τη Χαλκίδα, ποιος είναι, είχαν ήδη το εισιτήριο που ήταν για τη Χαλκίδα, επιβάτης να έβγει. Φωνάζανε, φωνάζανε, εγώ είχα ριζώσει σε μια γωνιά και δεν μιλούσα καθόλου. Όταν βγήκαμε στο Βόλο, πήγα πάνω σε ένα βουνό και προσευχόμουν και έκλαιγα. Την άλλη μέρα είδα καράβι που πήγαινε στην ίδια γραμμή. Πήγαινα μέχρι Θεσσαλονίκη και έκλαιγα και γύριζα πάλι. Είχα φύγει 3 φορές για να πάω στο Αγιονόρος και ο πειρασμός με γύριζε πίσω. Και πήγα στον Άγιο Δημήτριο πρώτα, προσκύνησα και έκλαιγα, γονάτισα εκεί πέρα και τον παρακαλούσα τον Άγιο να με βοηθήσει να πάω να γίνω ερημίτης. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Την τελευταία φορά ήταν αποφασισμένος να φτάσει στον προορισμό του ό,τι και αν γινόταν. Μπήκα σε καράβι και τράβηξα κατευθείαν για το Αγιονόρος. Εκεί στη Θεσσαλονίκη εγώ έμεινα μέσα, φοβόμουν να έβγω έξω. Μήπως σπάσω το πόδι μου, μήπως ο διάβολος μου έβρει καμιά αυτή και δεν πάω για τον προορισμό μου, για το Αγιονόρος. Στη διαδρομή στέκεται στην άκρη μόνος και η μόνη σκέψη του είναι πότε θα φτάσει. Η εικόνα του ξενίζει τους επιβάτες. Ήτανε μεσημέρι και τρώγανε στο κατάστρωμα. Εγώ ήμουνα εκεί και κοίταζα τη θάλασσα. Και έρχεται μία κυρία και με τράβηξε από το ώμο και μου έφερε ένα κομμάτι ψωμί. Πάνω στο κομμάτι ψωμί είχε 3 μάτια μαρίδες και μου τα έδωσε, της λέω ευχαριστώ. Κάτι άλλες κυρίες που ήταν δίπλα τις λένε μπράβο, τέτοια παιδιά δεν πρέπει να τα κοιτάζει κανείς, δεν φέρουνε βοήθεια. Αλλά τι να κάνουμε, είμαστε άνθρωποι. Εγώ χάρηκα που με περάσανε για αλυτόπεδο και χάρηκα μέσα μου και λέω όντως αλυτόπεδο είμαι. Έγινα αλήτης για την αγάπη του Χριστού. Η ζωή είναι μια θάλασσα που τουνελμένη. Θεέ μου, οικονόμησε να πάω σε ένα ήσυχο λιμάνι να ζήσω κοντά σου. Η ευχή του σε λίγες ώρες θα γίνει πραγματικότητα. Στο καράβι με το οποίο ταξιδεύει για το Άγιον Όρος ανεβαίνουν μοναχοί. Και εκεί συναντά το μελλοντικό γέροντά του ιερομόναχο και πνευματικό Παντελεήμονα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αναλαμβάνει το μικρό άγγελο υπό την προστασία του. Ήτανε Σάββατο απόγευμα. Άρχισαν να έρχονται καλόγεροι να μπουν στο καράβι για να πάνε στο Άγιον Όρος. Πρώτη φορά είδα μοναχούς. Ένας γέρο ψηλός, με μακριά γένια άσπρα, πολύ σεβασμιός. Ήρθε εκεί δίπλα και μου λέγει, πού πηγαίνεις παιδί μου? Του λέω, στο Άγιον Όρος, γέροντα. Και τι πάει να κάνεις? Πάω να δουλέψω. Να σε πάρουμε, είμαι εγώ με τον αδελφό μου στην έρημο και έχουμε καλύβα ερημική. Να έρθεις κι εσύ, παιδί μου. Τι βιβλία διαβάζεις? Διαβάζω την Αποκάλυψη της Παναγίας, την Επιστολή του Χριστού, το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυμπήτου. Να έρθεις εκεί που είμαστε εμείς και ό,τι θέλεις θα σε πληρώσουμε. Μπορεί να σε κάνουμε και καλόγερο.
Μόλις άκουσα εγώ αυτή τη λέξη, εμεδίασα λίγο, χαμογέλασα. Τότε αυτός μου λέγει, άκουσε παιδί μου να σου πω, όμως μη στενοχωρηθείς. Ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει. Είσαι μικρούλης. Μικρά παιδιά απαγορεύονται στο Άγιον Όρος και δεν θα σε αφήσουνε να έβγεις έξω. Εγώ εσκυθρόπασε το πρόσωπό μου. Μη φοβάσαι, μου λέγει, μη στενοχωριέσαι. Σε λίγη ώρα μπήκαν κι άλλοι πολύ καλόγεροι. Ταξιδεύαμε όλη τη νύχτα. Και το πρωί ήμασταν στη δάφνη του Αγίου Όρους με το καράβι. Όλοι οι καλόγεροι πήρανε τα δυσάκια τους, τα ψώνια αυτούς που είχαν πάρει από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό το σκοπό είχαν πάει να ψωνίσουν διάφορα πράγματα για τα εργοχειρά τους. Και όλοι κατεβήκαμε τη σκάλα του πλοίου, μπήκαμε μέσα στη βάρκα. Εγώ μπήκα έτσι μαζί με τον γεροντά μου που τον προτίμησαν επειδή ήταν πνευματικός. Μπήκαμε από τους πρώτους. Φτάσαμε στη σκάλα της δάφνης. Βγήκε ο γεροντάς μου έξω, με έπιασε και βγήκα κι εγώ. Και έσκεφτε ένας ψηλός με άσπρες φουστανέλες και με κόκκινο πέσι και με βουτάει και με πετάει μέσα στη βάρκα που έφευγε για να πάει να φέρει άλλους καλογύρους. Μου λέει, πήγαινε γρήγορα να μπει στο καράβι, απαγορεύεται εδώ παιδί μου. Η βάρκα άρχισε να φεύγει, εγώ έκλαιγα. Τη στιγμή λοιπόν αυτή με βλέπει ο γεροντάς, τρέχει, φωνάζει, σταματήστε μωρέ, γυρίστε το παιδί, είναι δικό μου. Γύρισε και με τραβήξανε, βγήκα από τη βάρκα. Του λέει ο ψηλός, λεγότανε Σιρτάρης, ήταν ο φύλακας, ο Σιρτάρης, ο Φουστανελάς. Γέροντα, το παιδί απαγορεύεται να το πάρεις μαζί σου. Εγώ, του λέει, παιδί μου, θα το πάρω. Θα μιλήσω σαν γέροντας που είμαι να μην σε τιμωρήσουνε. Και αυτό ήταν το χέρι του Θεού σε μένα. Να πέσω στα χέρια ενός γέροντος Αγίου Πνευματικού που αυτός θα με προστάτευε. Έγινε ένα μεγάλο θαύμα και γι' αυτό σας το διηγούμε να δείτε πως ο Θεός σώζει στις δυσκολίες του τον άνθρωπο. Τον πατέρα Παντελεήμονα φτάνουν στα Καυσοκαλύβια και στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου, στην οποία ασκήτευε με τον αδερφό του, πατέρα Ιωαννίκιο. Βρισκόμαστε τώρα ακριβώς στο κελί του Αγίου Γεωργίου, που ο γέροντας ήρθε και ασκήτευσε από τα παιδικά του χρόνια. Όλοι γνωρίζουμε ότι γεννήθηκε το 1906 και στο κελί αυτού του Αγίου Γεωργίου βρέθηκε το 1918-1919 περίπου. Ήταν καλός μοναχός, έκανε υπακοή. Ναι, ήταν υπάκος. Πού έκανε υπακοή, στον γέροντα Παντελεήμονα ή στον γέροντα Ιωαννίκιο? Έκανε και στους δύο γέροντες τελεία υπακοή. Ήταν καλός μοναχός. Η υπακοή του νεαρού δόκιμου στους γέροντες είναι απόλυτη. Σε συνδυασμό με την καθημερινή πολύωρη αφιέρωση στην προσευχή, η ζωή του κυλά χωρίς εξάρσεις. Το κύριο γνώρισμα της άσκησής του ήταν η ολοκληρωτική εξαφάνιση των επιθυμιών του και η ταύτιση με τις επιθυμίες και το θέλημα των γερόντων του. Γεμάτη θαυμασμό, αγάπη και εμπιστοσύνη, αφοσίωση στο θέλημά τους, τον κάνει άλλον άνθρωπο. Η άκρα υπακοή
τον οδηγεί στη λήψη της Θείας Χάριτος, όπως ο ίδιος έχει αφηγηθεί στους υποτακτικούς του. Τότε οι γέροντες ήταν τύρανοι αλλά άγιοι και οι δόκιμοι ακόμα ήσαν άγιοι. Γιατί επέμειναν στη σκληρή ασκητική αγωγή των γερόντων τους, βέβαια. Γι' αυτό μόνο ένας άγιος μπορεί να απομένει αυτά που ένας σκληρός γέροντας μπορεί να σου κάνει. Μελετώντας τους πατέρες και βρίσκοντας τους βαθμούς της υπακοής, είδα ότι ο γέροντας έκανε και τελεία υπακοή στους γέροντάς του σαν αρχάριος, έκανε και προχωρημένη υπακοή στους γέροντάς του με διάκριση, γιατί όταν ψιλοτσακωνόντουσαν μεταξύ τους, εκείνος έλεγε ένα ψηματάκι για να τους ειρηνεύσει και μετά το εξομολογεί του. Αλλά έκανε και την υπακοή των αρίστων, εκείνου που έφτασε στο θείο έρωτα. Αυτός ο θείος έρωτας μετουσιώνεται σε θεία χάρη. Ο Ρώσος ασκητής Δημάς είναι το πρόσωπο κλειδί στη μετάδοση του χαρίσματος στο γέροντα Πορφύριο, τον οποίο τότε όλοι γνωρίζουν ως νεαρό μοναχό Νικήτα. Ο 90χρονος τότε γέροντας Δημάς ήταν ευγενικής καταγωγής, πρώην αξιωματικός του Τσάρου, και είχε αφήσει τα αξιώματα και τα πλούτη για να ασκητέψει στην έρημο του Αγίου Όρους, απομονωμένος, λίγο πιο μακριά από τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Το βίωμα του γέροντα Πορφύριου εκείνο το πρωινό στο Κυριακό της Κήτης έμελε να αλλάξει τη ζωή του για πάντα. Βρισκόμαστε στον εξονάρτηκα του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος, που είναι και το Κυριακό των Καυσοκαλυβίων. Εδώ, σε μια πρωινή λειτουργία, πολύ πριν αρχίσει η ακολουθία, ήρθε ο γέροντας Πορφύριος, ο τότε μικρός Νικήτας, και έκατσε σε μια γωνιά και προσευχότανε. Ήτανε μισοσκόταδο και ξαφνικά βλέπει να έρχεται ο γέροντας Δημάς. Κοίταξε δεξιά-αριστερά, μην το βλέπει κανείς, αλλά επειδή ήταν μισοσκόταδο και ο μικρός Νικήτας ήταν κρυμμένος σε μια γωνιά, αυτός στάθηκε μπροστά στην πόρτα του ναού, μπροστά στην εικόνα της Αγίας Τριάδος, και άρχισε να κάνει στρωτές μετάνοιες, λέγοντας το «Υπεραγία Θεοδόκη σώσου ημάς» εις τα ρώσικα. Στη δεύτερη, στην τρίτη μετάνοια, υρπάγει μέσα στο άκτιστο φως. Είδε αυτό το φως ο δικό μας γέροντας Άγιος Πορφύριος και πήρε και αυτός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι και αργότερα και ο ίδιος ο γέροντας αρπαζόταν μέσα σε αυτό το φως και πια τον έβλεπαν άλλοι να αρπάζεται έτσι όπως το γέρο Δημά μέσα στο άκτιστο φως. Ο γέροντας μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, αφού πήρε αυτή τη χάρη από το γέρο Δημά, ερχόμενος από το Κυριακό προς το σπίτι και μέσα στον ενθουσιασμό του και στη συγκίνησή του αυτή, σταμάτησε σε αυτό ακριβώς περίπου το σημείο. Γύρισε προς Ανατολάς και κοιτούσε πάνω σε ένα κελάκι το οποίο ήταν γκρεμισμένο παλιό ασκητήριο ή αμυγδαλιά. Και όπως είχε δει το γεροδημά που προσευχόταν σε στάση σταυρού, έβγαλε τρεις φορές μία δυνατή φωνή: «Δόξασαι ο Θεός δυνατά». «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός». Μετά από αυτό το συγκλονιστικό γεγονός που αλλάζει ριζικά τη ζωή του, ο γέροντας Πορφύριος, μοναχός Νικήτας τότε, βιώνει την κάθε στιγμή μέσα από το πρίσμα της Θείας Χάριτος, έχοντας πλέον αποκτήσει ξεχωριστές ψυχικές, πνευματικές και σωματικές ιδιότητες, νιώθει ότι διαθέτει χαρίσματα υπερφυσικά. Είδε τους γεροντάδες του που είχαν πάει σε άλλο κελί να κάνουν λειτουργία
να έρχονται πίσω από το βουνό. Αυτός εδώ, το βουνό μπροστά, πίσω από το βουνό έρχονταν. Τους είδε να κατεβαίνουν μια σκάλα, να έρχονται να προχωράνε το δρόμο. Έρχονται. Και όταν τους το είπε, γιατί ως μαθητευόμενος έπρεπε να λέει κάθε τι που του συμβαίνει για να πάρει οδηγίες. Του είπανε μη δίνει σημασία. Αλλά ήδη είχε αρχίσει να δρά το χάρισμα της διοράσεως. Ο Θεός για να γίνω καλός, όχι διότι είμαι καλός. Και το βασικό του, έτσι, η βασική του εξήγηση που έδινε είναι από ό,τι απέκτησα, το απέκτησα από την υπακοή. Την μεγαλύτερη χάρη την πήρε σε ηλικία περίπου 17 ετών, ακριβώς από κάτω από το κελί. Είναι σχεδόν στη διασταύρωση που πάμε για τον Άγιο Νίφωνα και για την θάλασσα. Σε αυτό περίπου το σημείο που στεκόμαστε, τώρα πια δεν είδε κάποιον άλλο να αρπάζεται μέσα στο φως, αλλά υπάγει ο ίδιος μέσα στο φως. Αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά της πρώτης από τη δεύτερη χάρη. Υπάγει ο ίδιος μέσα στο φως και λέει ότι πια επήρε την χάρη, ας πούμε, αυτή της τελειώσεως, τη χάρη που τον οδηγούσε στη θέωση. Και όταν έφυγε ύστερα από κάνα δύο χρόνια, ας πούμε, για τον κόσμο, αναγκαστικά, κουβάλισε μαζί του όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος για να εργαστεί στον κόσμο και μέσα στην Ομόνοια, κουβαλώντας το Θεό στον κόσμο πραγματικά μέσα στην καρδιά του 20ου αιώνα. Η αναγκαστική αναχώρησή του από το Άγιον Όρος οφείλεται σε μια βαριά πλευρίτιδα από την οποία ασθένησε ο νεαρός μοναχός Νικήτας μαζεύοντας αλιγκάρια. Οι γέροντές του αναγκάστηκαν να του δώσουν εντολή να εγκατασταθεί σε ένα μοναστήρι στον κόσμο για να τρέφεται σωστά και να αναρρώσει. Το 1925, σε ηλικία 19 ετών, μονάζει στη Μονή Λευκών του Αγίου Χαραλάμπους Ευβοίας. Εκεί, ο Αρχιεπίσκοπος Συναίου Πορφύριος ο Τρίτος, επισκεπτόμενος στη Μονή, διακρίνει τα χαρίσματά του και στις 26 Ιουλίου του 1927 τον χειροτονεί διάκονο και την επομένη ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονος τον προεχείρισε πρεσβύτερο ως Συναίτη και τον ονόμασε Πορφύριο. Από εκείνη τη στιγμή ως ιερομόναχος ασκεί το έργο του πνευματικού στην Εύβοια και η φήμη του πολύ γρήγορα διαδίδεται μεταξύ των πιστών. Ο Μητροπολίτης Καριστίας Παντελεήμων, που του είχε αναθέσει το έργο του πνευματικού, του απονέμει το 1938 το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη. Για λίγους μήνες τοποθετείται ιερέας στο χωριό Τσακέι της Εύβοιας και προς το τέλος του ίδιου χρόνου εγκαθίσταται στην εγκαταλελειμμένη Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Άνω Βάθιας στην Εύβοια. Από τις 12 Οκτωβρίου 1940 ασκεί καθήκοντα προσωρινού εφημέριου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου δίπλα στην Πολυκλινική στην Ομόνοια. Για τη θέση του εφημέριου υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος με περισσότερα τυπικά προσόντα. Όμως ο διευθυντής της Πολυκλινικής, Ανίκας Αλιβισάτος, προτιμά τον Γέροντα Πορφύριο. Εκεί θα μείνει εφημέριος επί 33 χρόνια έως το 1973. Εκεί είχε πει είναι πολύ κόσμο στον εφημερίδιο. Ήταν και εξομολούσε πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Και οι γιατροί τον αγαπούσανε, τον είχαν καταλάβει ότι είχε χάρισμα. Ο Γέροντας Πορφύριος περνάει ατέλειωτες ημέρες και νύχτες κοντά στους ασθενείς της Πολυκλινικής. Μεταδίδει την ελπίδα της πίστης και το λόγο του Χριστού στους πάσχοντες που περνούν τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής τους. Εκτός από τις σωματικές και τις ψυχικές αρρώστιες, ο αγαπητός σε όλους εφημέριος ασκεί ακατάπαυστα και το έργο του πνευματικού. Και αντί να κάνει την άσκηση επάνω στο Άγιον Όρος, την έκανε μέσα στην πολύβουη έρημο της Ομονίας. Γιατί ήθελε ο Θεός, τι εποχή ήταν η εποχή, φανταστείτε, ο απόϊχος των πολέμων, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, μικρασιατική καταστροφή, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, εμφύλιος παραγμός. Τα καρότσα μάζευε τους πεινασμένους από τα πεζοδρόμια, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και ο Άγιος
ήρθε ακριβώς εδώ για να βοηθήσει. Όταν έπεσε και έσπασε το ισχύο του ειδός, λέγεται ότι μια κυρία που από τα Πατήσια που είχε πάει στα Ιεροσόλυμα, εκεί παρουσιάστηκε ο Άγιος Γεράσιμος, της είπε πάρε αυτό, να αποκράσεις ένα μπαστούνι, το οποίο θα πάει να το δώσει στον Πορφύριο, στο παρεκκλήσιο το δικό μου που είναι στην Ομόνια, στην Πολυκλινική Αθήνα, χωρίς να ξέρει τίποτα. Εκείνη ήρθε εδώ και ο Άγιος Πορφύριος ήταν εδώ και δεν μπορούσε να μετακινηθεί καθόλου λόγω του ότι είχε σπάσει το πόδι του και του το έφερε και αυτό ήταν μια ευλογία αλλά και πώς να του πει κανείς προστασία από τον Άγιο Γεράσιμο για τον Πορφύριο που τον υπηρετούσε εδώ. Με 71 σπούδαζα τότε στα Χανιά και είχα πάει να εξομολογηθώ σε έναν ιερέα εκλεκτό τότε, στον πατέρα Ελευθέριο Καψωμένο και στο τέλος της συζήτησης μου είπε, μου λέει, Άννα, θα σου πω, λέει, ένα περιστατικό. Όταν ήμουν φοιτητής, κάποια φορά που είχαμε εξετάσεις, μου είχε συμβεί ένα γεγονός και δεν προλάβει να διαβάσω. Αλλά εγώ όμως τρέχω και το λέω στο γέροντα, «Γέροντα, τι θα κάνω τώρα, αύριο γράφω και συνέβη αυτό, αυτό και αυτό». Λέει, «Τι ανησυχείς, παιδί μου, εμείς έχουμε το Θεό. Αφού έχουμε το Θεό, ανησυχούμε, μη στεναχωριέσαι. Θα κάνουμε προσευχή τώρα και ο Θεός θα φωτίσει και θα σου πω εγώ τι θα κάνουμε». Και έτσι την άλλη μέρα πέρασα πάλι από το κελί του και μου είπε, θα διαβάσεις αυτή και αυτή τη σελίδα. Και πήγα την άλλη μέρα και όντως πέσανε αυτές οι σελίδες. Πριν από 3 χρόνια έπεσα τέλος πάντων έξω από το σπίτι μου και είχα ένα ατύχημα, είχα ήδη κάνει μια εγχείρηση στο ισχύο και ξανά κάνω κάταγμα σε εγχειρισμένο ισχύο. Είχα το βιβλιαράκι δίπλα λοιπόν, το οποίο πότε-πότε, όχι και συνέχεια, το έβαζα πάνω στο πόδι μου και προσευχόμουν στον Άγιο, βοήθησέ με και τα λοιπά. Οι φίλοι μου δίπλα συζητάγαμε, δεν σκεφτόμουν, δεν προσευχόμουν, δεν έκανα τίποτα. Ξαφνικά βλέπω τον Άγιο, όπως είμαι έτσι στο κρεβάτι, στο ασθενοφόρο, γονατισμένος δίπλα μου, σκυμμένο το κεφάλι του, η γενιάδα του ακουμπούσε στα πόδια μου, και καθόταν επάνω. Με πιάνει τρέμουλο. Με πιάνει εκείνη την ώρα μου, ήρθα να δακρύσω, γυρίζω, κοιτάω τη φίλη μου, χωρίς να της μιλήσω, να δω πώς θα αντιδράσει, αν βλέπει αυτό που βλέπω. Με είχε πιάσει η ταραχή. Γυρίζει, με κοιτάει, λέω, δεν βλέπει. Κράτησε μέχρι που φτάσαμε στο ΚΑΤ. Περιμέναμε να ανοίξει η πόρτα και ξαφνικά ξανά ο Άγιος, όρθιος, πάλι στο ίδιο σημείο, πάνω στο πόδι μου, ούτε γύρισε ματιά, δεν γύρισε, μόνο ένα προφίλ έβλεπα και πάλι το ίδιο. Πάλι με πιάνει τρεμούλα, με πιάνουν τα κλάματα. Η φίλη μου λέει, έλα μην ανησυχείς, νόμιζε ότι κλαίω γιατί δεν καταλάβαινε εγώ τι βιώνω εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων ανοίγει η πόρτα, μπαίνω μέσα, κάνω την ακτινογραφία, μου λένε οι γιατροί, είσαι τυχερή, είναι όλα καλά, εγώ ξεσήκωσα το κάτω. Γυρίζουν και λένε οι φίλοι μου, το ονειρεύτηκες. Μα δεν το ονειρεύτηκα. Μέσα μου του μίλαγα και του έλεγα, δείξε μου κάτι, γύρνα λίγο το κεφάλι σου, χαμογέλασέ μου, κάνε μου κάτι, κούνα λίγο το χέρι σου να καταλάβω ότι όλα θα πάνε καλά. Άγιε μου, αν βάλεις εσύ το Άγιο σου χέρι επάνω στον πόνο της αδερφής μου, ο πόνος θα ξεραθεί. Έτσι μου ήρθε αυτή τη στιγμή και έτσι το είπα. Γύρισε προς τον τοίχο και είπε, όχι εγώ μωρέ, ο Χριστός, εγώ είμαι αμαρτωλός, ο Χριστός. Και ακούγαμε όμως που κάτι ψέλιζε, γύρισε και προσευχήθηκε. Και γύρισε και είπε, οδήγησε μου το χέρι κατ' εκεί που σε πονάει. Και η αδερφή μου νόμισε
ότι θα το βάλει επάνω στον πόνο και πήγε να σηκώσει και την μπλούζα της λίγο. Αλλά αυτός, όπως του έπεσε το δάχτυλο έτσι, της έκανε ένα γύρο, 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 έτσι ένα στρογγυλό έτσι και της πέταξε το χέρι μακριά. Και εμείς καταλάβαμε ότι ξεκόλλησε αυτό το κακό και το πέταξε. Και όντως έτσι έγινε, γιατί της είπε της αδελφής μου ότι ναι, ήτανε κακό, αλλά μη στεναχωρίεσαι, δεν θα αποθάνεις από αυτό. Είχαμε μία γνωστή μας, η οποία έπαθε οξύ έμφραγμα στην εντατική των Σερών. Και μου τηλεφώνησαν να κάνω προσευχή, γιατί περνούσε δύσκολα. Του παρακαλούσα να πάει να τη βοηθήσει, γιατί ήταν και προστάτης των εμφραγματιών, αφού ο ίδιος είχε πάθει εμφράγματα και τους προστάτευε. Την άλλη μέρα με παίρνει η ίδια η ασθενής και έκλαιγε. Λέω, από πού με παίρνεις? Από ένα κερματοδέκτη έξω από την εντατική. Ακούστε να σας πω τι μου συνέβη. Κοιμόμουνα στο τέταρτο κρεβάτι της εντατικής και είχα την αίσθηση, λέω, ότι κάποιος είναι πάνω στο κεφάλι μου. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω πραγματικά έναν παππούλι. Ανασηκώθηκα στο κρεβάτι, κάθισα και του λέω, «Γέροντα εσείς?» Και της απαντάει αυτός και λέει, «Δεν είμαι εγώ, πατήρ Ευσέβιος. Με το «γέροντα εσείς» αυτή εννοούσε το πνευματικό της. Και της λέει, «Δεν είμαι εγώ, πατήρ Ευσέβιος». Πάει απέναντι στα πόδια της, της κάνει το σημείο του σταυρού, της χαμογελάει, κάτι ψιθύρισε και πάλι κλάσματα δευτερολέπτου στάθηκε. Περνάει από τα υπόλοιπα τα κρεβάτια, κάνει το σημείο του σταυρού στους υπόλοιπους ασθενείς και χάνεται από την πλευρά του τοίχου προς το παράθυρο. Και της έμεινε το ερώτημα το μεγάλο, «Μα πώς δεν τον... ποιος είναι αυτός που διαπερνάει τον τοίχο και πώς δεν έφυγε από την πόρτα και χάθηκε από την πλευρά του τοίχου προς το παράθυρο? Και πώς δεν τον κράτησα εγώ να το ρωτήσω ποιος είναι?» Ήδη λέει ένα συνέστημα ότι ήταν άνωθεν επίσκεψη αυτή και ήδη ότι είμαι καλά. Μπαίνει νοσοκόμα εκείνη την ώρα, με βλέπει καθιστή και έσφιγγε δάγκωνα, λέει, τα χέρια μου και έλεγα, «Δεν είμαι ξυπνή, δεν είμαι κοιμισμένη, είμαι ξυπνητή, αυτά στον ξύπνο τα είδα εγώ. Τι είναι αυτό που έγινε?» Και της λέει νοσοκόμα, «Πέσε να κοιμηθείς, νωρίς είναι ακόμη». Μετά στις 8 η ώρα την πήγαν στον υπέρηχο και προς μεγάλη κατάπληξη όλων των γιατρών έβλεπαν ότι ο υπέρηχος, η καρδιά λειτουργούσε φυσιολογικά, η αρτηρία δεν είχε κανένα πρόβλημα, το έμφραγμα είχε λυθεί. Και λέει τώρα η Αυγεροπούλου, μια ειδικευμένη στους υπερήχους στην Αμερική, πολύ καλή γιατρίνα, «Συνάδελφε, εδώ τι έγινε, ποιος έκανε τη θρομβόληση? Μήπως κάνατε ένεση θρομβολητική?» Μα δεν επιτρεπόταν, λέει, να γίνει ένεση θρομβολητική, γιατί ήταν με περίοδο αυτή η ασθενής και φοβόταν μήπως προκληθεί αιμορραγία. Κανένας δεν είχε κάνει θρομβόληση. Και τότε, λέει, εγώ κάτω από τα σεντόνια είπα, όπως με είχαν σκεπασμένη, είπα, «Εδώ έγινε θαύμα». «Ναι», λέει, «θαύμα είναι αυτό, αλλά τι να τους έλεγα, ποιος ήρθε?» Και εγώ, λέει, δεν κατάλαβα ποιος ήρθε. Τότε της είπα, «Αυτός ήταν ο πατήρ Πορφύριος, Δέσποινα». Λέει, «Αυτός ήταν». Εν τω μεταξύ, βγήκε, την έβγαλαν και όλα από την εντατική, πήγε στο σπίτι της, ο φάκελός της ήρθε στο ένα καρδιολογικό συνέδριο που είχε γίνει το Μάιο του 1992 και ζητούσαν εκεί από το νοσοκομείο εδώ Σερών να αναλύσουν το πρόβλημα αυτό, πώς είναι δυνατόν ένα έμφραγμα να θεραπευτεί. Και οι σύνεδροι εκεί ρώτησαν τον διευθυντή της κλινικής, της καρδιολογικής των Σερών, τον κύριο Κουτμερίδη. Ήταν έμφραγμα, επιβεβαιώνει ο διευθυντής ότι ήταν έμφραγμα. Και αυτός επιβεβαίωσε ότι πράγματι ήταν έμφραγμα το περιστατικό. Και πώς λύθηκε ο θρόμβος? Απορία μεγάλη, δεν έδωσαν απάντηση, δεν μπορούσαν να δώσουν. Γίνεται αυτό, αυτό έγινε, τυχαία έγινε. Για αυτούς τυχαία δεν ήταν, ήταν ο πατήρ Πορφύριος στη μέση. Εν τω μεταξύ, πέρασε καιρός, ένα πρωινό ξυπνάει ακούγοντας μια καθαρή γεροντική φωνή στα αυτιά της, που της λέει, «Σήμερα θα πάρεις γράμμα με τη φωτογραφία αυτού που σε έκαμε καλά
για να μην αμφιβάλλεις πια. Γυρίζει από τη δουλειά της, τραβάει το γραμματοκιβώτιο και βρίσκει γράμμα από τον κύριο Κρουσταλάκη που είχε μέσα τη φωτογραφία του πατρός Πορφυρίου. Και παίρνει τηλέφωνο και μου λέει αυτό και αυτό συνέβη. Λέω, αμφιβάλλεις τώρα? Όχι, λέει, δεν αμφιβάλλω πλέον, ότι ο πατήρ Πορφύριος είναι αυτός που με έκαμε καλά. Πήρα τη διεύθυνση και έστειλα τη φωτογραφία. Και μου είπε, μετά έψαχνε να με βρει αυτή η κυρία και μου είπε, εγώ αμφισβητούσα και έλεγα ποιος να είναι ο Άγιος αυτός. Και άκουσα, αισθάνθηκα την παρουσία, έτσι οι Άγιοι πολλές φορές δεν παρουσιάζονται. Είχα αίσθηση παρουσίας προσώπου και άκουσα μία φωνή. Αυτό το άκουσμα μπορεί να μην είναι αισθητηριακά, αλλά να είναι μέσα στην καρδιά. Και μου είπε, να μην αμφιβάλλεις εις το εξής. Έρχεται μία φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία εικονίζει εκείνον που σε έκανε καλά και σε έσωσε και σου χάρισε τη ζωή. Μετά την πολυκλινική, συνέχισε το εξομολογητικό του έργο στα Καλίσια στο μονίδριο του Αγίου Νικολάου, το οποίο είχε μισθώσει από τη Μονή Πεντέλης. Στόχος του ήταν να εγκαταστήσει εκεί το ησυχαστήριό του, αλλά τελικώς, μετά από συνεχείς αναζητήσεις, βρήκε το ιδανικό σημείο στο Μίλεση. Να, το πρώτο κτίριο. Εδώ θα γίνει ξενώνας, να και ο ναός. Ο ναός θα γίνει κατ' εκεί. Να μωρέ, κι άλλος ξενώνας εκεί κάτω και θα είναι και η πύλη. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αυτός το είδε τελειωμένο. Ο κύριος Παρασκευάς έζησε πολλές στιγμές μαζί με τον γέροντα Πορφύριο και θέλησε να καταγράψει σε δύο τετράδια όλες τις εμπειρίες του και τα θαύματα του Αγίου για να μην χαθούν με το πέρασμα του χρόνου. Πριν γίνει κάποια κίνηση του μοναστήριου, για το χτίριο του μοναστηρίου, με έπαιρνε και τον έφερνε εδώ πέρα να δει τον τόπο. Να καθίσουμε να δούμε αν έχει νερό. Έχει νερό, φιλόθε, έχει. Κοιτάξτε, να σας πω τα περιστατικά που ο γέροντας υπέδειξε να βρεθεί νερό, ότι είναι 500. Δεν τα έχω μετρήσει, αλλά είναι πάρα πολλά. Δεν είναι ένα χωριό, είναι πάρα πολλά. Και όχι μόνο έβρισκε, ήξερε το νερό, και εξ αποστάσεως, όχι να πάει να κάνει όπως κάνει ραβδοσκόπη. Στην Κρήτη το μοναστήρι είπαν στο γέροντα, δεν έχουμε νερό, τι θα κάνουμε. Ρίζα του τάδε δέντρου, τόσα μέτρα από εδώ, τόσα από εκεί, κάντε γεώτρηση, θα βρείτε. Είπε άδει, ξέρω εγώ. Χωρίς να πάει επί τόπου. Διότι δεν ήταν φυσικό το χάρισμα, ήταν υπερφυσικό. Δεν χρειαζόταν ανθρώπινες προϋποθέσεις. Όπου έβλεπε δυσπιστία, όπου έβλεπε έτσι χαλαρότητα, μιλούσε και αποκαλείται. Έλεγε δηλαδή, μωρέ στο χωριό σου εκεί πάνω που είναι, και ο άλλος τα χάνε. Και του λέγε, ξέρεις τι βλέπω, μπορεί να ήταν στην Ήπειρο, μπορεί να ήταν. Εκεί βλέπω πολλά πράγματα. Εκεί που είναι το περιβόλι σου, έχει δεξιά επάνω, είναι μια μεγάλη βαλανιδιά, εκεί αν χτυπήσεις στα 30 μέτρα θα βρεις νερό. Γι' αυτό τον ήξεραν ότι έβρισκε νερό και το έτρεχαν. Το 1946 είχε πάει εκεί προς το Μαλαντρίνο. Μαλαντρίνο είναι με τις φυλακές, ξέρετε εκεί. Πήγαινε λοιπόν με ένα γκαζοζέν λεωφορείο. Είναι αυτά που φτιάγανε παράξενες ουσίες και πήγαινε εκεί ο Άγιος. Και καθώς πήγε τον έμαθαν. Και εκεί που κοιμόταν, λέει, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε από το πρωί, μαζεύονταν όλα τα χωριά. Κάτι σαν ένας άλλος Άγιος Κοσμάς. 1946, λέει, και μαζεύονται από το πρωί και βούιζε ο κόσμος και έλεγα, γέροντα, έλα να μας δείξεις, δεν έχουμε νερό, και τους έλεγε πού είναι τα νερά. Γι' αυτό και εκεί, λέει, σε αυτή την περιοχή κάπου ψηλά υπάρχει το πηγάδι του παπά, το έχουν ονομάσει, και σε ένα άλλο μέρος λένε εκεί το βουισμένο νερό, γιατί πέφτεις και ακούς νερό. Ο Άγιος το είδε από μακριά και μιλούσε, παππούλη, πώς βλέπεις τα νερά? Και λέει, να παίρνω ένα καλάμι. Πάρω ένα καλάμι, να είναι 10 μέτρα, ξέρω εγώ λιγότερο, και τώρα κατεβαίνω κάτω. Και έλεγε έτσι, ή το τυφλός, ξέρετε, δεν έβλεπε με αυτά τα μάτια, τα αισθητηριακά, δεν είχε τέτοιο φως, αλλά είχε το φως του Αγίου Πνεύματος. Λέει, κατεβαίνω τώρα, και έκανε έτσι, μωρέ, ρίζες, με εμποδίζουν ρίζες. Και κατέβαινε και λέει, βρήκα νερό. Και μου είπε μια φορά, εδώ
στο μίλεση και κατέβασε τη φωνή του. Μη μας δουν από το χωριό και μας πάρουν το νερό, μου λέει. Με βρήκαμε νερό και το γεύομαι. Είναι σαν σάριζα. Σαν τη σάριζα. Ωραίο νερό. Κατέβαινε και αυτό. Ή το άλλο τόφτινε. Είναι υφάλμηρο νερό, έλεγε. Καταλάβατε. Είχε φοβερά χαρίσματα και τα ζούσε αυτά τα πράγματα. Εμένα μου είπε στο Νάπιο ότι σε αυτό το σημείο έχει νερό, να χτυπήσει να βγάλει πηγάδι. Τα νερά τότε είναι πολλά. Πήγαινε και έλεγε εδώ έχει νερό, χτυπήστε και εδώ έχει νερό, χτυπήστε. Μήπως εκεί που πήγε στο μοναστήρι δεν είχε νερό, τότε που πήγε έκανε προσοχή και βγήκε το νερό. Τη γερόντισσα επίχαρη τη συναντήσαμε στη Μονή της Φαιάς Πέτρας, όπου έχει αφιερώσει στον Άγιο Πορφύριο το πρώτο παρεκκλήσι που έγινε στην Ελλάδα στο όνομά του. Το παρεκκλήσι το ξεκινήσαμε, δεν είναι πολλά χρόνια, αλλά η προοπτική για να γίνει παρεκκλήσιο ήταν από το 1994 ακόμη, μόλις εκοιμήθη το 1991, από το 1994 το προγραμματίσαμε να γίνει και σιγά σιγά το χτίστηκε τα τελευταία χρόνια, πριν γίνει η αγιοκατάταξή του, με την προοπτική ότι θα το λειτουργήσουμε όταν γίνει η αγιοκατάταξή του. Ο γέροντας Πορφύριος, εκτός από την ασθένεια η οποία στάθηκε η αιτία να φύγει από το Άγιον Όρος, ταλαιπωρήθηκε από πολλές ασθένειες και τις ξεπέρασε όλες με καρτερικότητα. Ακόμα και έμφραγμα. Προς το τέλος της ζωής του θέλησε να επιστρέψει για να ολοκληρώσει την επίγεια ζωή του εκεί όπου γεννήθηκε ως μοναχός, στα Καυσοκαλύβια. Θα πάω στα Καυσοκαλύβια να πάω να ησυχάσω. Κατάλαβες. Και με ρώτησε κιόλας, βρε, θα μπορέσεις να με διακονήσεις εκεί, να μου φυτεύεις παντζάρια, κολοκυθάκια, σπανάκια. Λέω, γέροντα, ό,τι μπορώ θα κάνω. Θα πάμε εκεί να ησυχάσουμε. Ο γέροντας μας το είπε ξεκάθαρα. Θα πάω στο όρος για να ησυχάσω. Αυτό που ο Θεός ήθελε να σας δώσω, το έδωσα περισσότερο και από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί ένας άνθρωπος. Ο γέροντας δόθηκε, αναλώθηκε στον κόσμο. Αναλώθηκε από αγάπη. Τα έδωσε όλα. Χωρίς να θέλει πλέον κανείς να τον ενοχλήσει. Τώρα λέει, αφήστε με να σας βοηθήσω διαφορετικά, όχι επιδερμικά. Την πρώτη ημέρα που μείναμε μαζί, μου είπε επιλέξει. Ήρθα εδώ για να πεθάνω. Αν θελήσω να φύγω, να ξέρεις ότι από τον Σατανά και εσύ κάνω ό,τι μπορείς να με εμποδίσεις για να μην φύγω. Βέβαια, οι πιέσεις κάτω των μοναχών, των γυναικών, των αδελφών εκεί στο Μίλεση, τα κλάματα και όλα αυτά κάποτε τον έκαμψαν και παρεγγέλθηκε ένα καράβι για να έρθει να τον πάει και να φύγει. Και εγώ το μάθα τελευταίος. Το ξέραν οι πατέρες, το μάθα τελευταίος. Και μου λέει, ετοίμασε τα πράγματα μου γιατί φεύγω. Τι λέω, τι. Να, ξεκίνησε ήδη το καράβι και έρχεται σε μια ώρα, σε 2 ώρες είμαι κάτω στη θάλασσα. Επομένως, ετοίμασε γρήγορα τα πράγματά μου. Εγώ έμεινα ευρώντητος. Τι λέω, γέροντα, δεν μπορώ να σε ετοιμάσω. Γιατί μου έδωσες τέτοια εντολή. Γέροντα, εσύ με λέω και ξελέω. Ετοίμασε τα πράγματά μου. Εκείνη την ώρα δεν ήξερα τι να κάνω. Στράφηκα προς τη μεριά του ναού. Σήκωσε τα χέρια μου και νοερά παρακαλούσε τον Κύριο να με φωτίσει τι να κάνω. Και άκουσα μέσα στην καρδιά μου φωνή που μου λέει, το πρώτο που σου είπε τότε, αυτό είναι το σωστό, γιατί το έλεγε και με ηρεμία και με γαλήνη. Δεν πρόλαβα να ακούσω αυτή τη φωνή μέσα στην καρδιά μου και αμέσως ο γέροντας μου λέει, πήγαινε πες τους ότι δεν φεύγω. Με το διορατικό του χάρισμα, είδε την πληροφορία μες στην καρδιά μου και έκανε αμέσως και απάραυτα υπακούει στον Κύριό του που τον ήθελε να μείνει εδώ. Και έτσι δεν ξαναφύγει. Οι τελευταίες στιγμές της ζωής του ήταν συγκλονιστικές. Ο πατήρ Ακάκιος μαζί με τον πατέρα Παντελήμωνα τον διακονήσανε. Όλοι τον διακονούσαν, αλλά αυτοί είχαν αναλάβει να τον διακονούνε ανά 12 ώρες γιατί ήθελε πραγματικά έναν άνθρωπο στο πλάι του. Τις τελευταίες μέρες έχασε πάρα πολύ τις δυνάμεις του γιατί δεν μπορούσε ούτε να φάει. Ζούσε με λίγο νεράκι και λίγο γάλα που του δίναμε με ένα κουταλάκι. Αφού τελείωσε ο Εσπερινός, η τράπεζα, το απόδειπνο,
κατά τη συνήθεια που είχαμε, όταν τελειώνουμε, πηγαίναμε και βάζαμε τη μετάνοια στο γέροντα και το φιλούσαμε το χέρι. Μπήκαν οι πατέρες μέσα, πήγαν ένας-ένας, του χαιρετήσαν, του φιλούσαν το χέρι. Ο γέροντας δεν μπορούσε όμως να μιλήσει σε κανέναν. Έφτασε 9 η ώρα από τις 5.30 και κάποια στιγμή ο γέροντας ζήτησε: θέλω γάλα. Και ο πατήρ Ακάκιος: γέροντα, έχουμε χυλό. Όχι, θέλω γάλα. Έτρεξε γρήγορα να φτιάξει το γάλα του. Με το που φεύγει, δεν πέρασαν 2-3 λεπτά, ο γέροντας αμέσως ένιωσε την πρώτη δυνατή κρίση με την καρδιά του. Εγώ δεν ήξερα να διαχειριστώ αυτά τα προβλήματα υγείας και έτρεξα αμέσως στον πατέρα Κάκη και του λέω: πατέρα Κάκη, ο γέροντας φωνάζει, υποφέρει. Κοίταξε, μου λέει, το γάλα, γρήγορα να κοιτάξω εγώ το γέροντα. Πάει και το γάλα, τη γάλα ήπιο, τίποτα. Γιατί από εκείνη την ώρα, από τις 9 η ώρα μέχρι και τις 4:35 που έφυγε την άλλη μέρα το πρωί από τη ζωή, ο γέροντας είχε πολύ δυνατές κρίσεις. Μαζευτήκαν κάποια στιγμή και όλοι οι πατέρες και προσευχόμασταν όλοι μαζί του. Λίγες μέρες πιο μπροστά, μου έβαλε να φωνάξω όλους τους πατέρες και μας είπε με κάθε λεπτομέρεια τι θα γίνει. Εσύ, εγώ θα λέω και εσύ, θα σημειώνεις, μου λέει. Και είπε ότι ο τάδε πατέρας θα κάνει αυτό, ο Παντελή μου Μιχάλη θα με αλλάξουν. Εσύ θα με πάτε στο Κυριακό, θα γίνει αγρυπνία, θα μεταλάβετε όλοι. Ο Πορφύριος μου τον Νικήτα θα με κατεβάσει στον τάφο, ας πούμε, κτλ. Με κάθε λεπτομέρεια τα πάντα. Και θα φροντίσετε να μην υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με έξω για να μην έρθει κανείς άλλος εκτός από τους πατέρες εδώ να με κυδέψουν. Υπήρχαν μόνο δύο τηλέφωνα στη Σκήτη τότε, του Κυριακού και στο κελί του Γέροντος. Αλλά επειδή ήταν δικαίως ο Γέροντας και τα δύο τηλέφωνα ήταν από τον έλεγχό μας και έτσι δεν υπήρχε περίπτωση να ειδοποιηθεί άλλος. Πράγμα που τηρήσαμε βέβαια. Ας πάμε να μην μακρυγωγώ στην τελευταία νύχτα που συνέβη και αυτό η κρίση πάλι. Κάτι σε 9 η ώρα. Όταν μου είπε ξανά βάλουμε να κάτσω, άρχισε να λέω την ευχή και εκείνος κατάλαβε έτσι και έγινε πίσω το κεφαλάκι του και άρχισε κάτι να ψιθυρίζει. Αλλά ήταν τόσο αδύνατο που δεν μπορούσε κανείς να βγάλει τι ψιθύριζε. Μου λένε οι πατέρες τι λέει και επειδή ήμουν έτσι έμπειρος σε αυτό το πραγμάτο, του λέει εκείνο το έλα. Έλα. Το οποίο απίφθαινε προς τον Κύριο, έρχο Κύριε. Σε κάποια στιγμή, κράτησε μισή ώρα περίπου αυτό, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μετρήσω τον χρόνο, έγινε απαλά γλυκά το κεφαλάκι του, το οποίο έγινε έτσι όμορφο, γλυκό, παιδικό και φωτεινό και πήγε να κλείσει τα μάτια. Και πετάχτηκε μέσα μου εκείνη η φωνή του «Εσύ θα μου κλείσει τα μάτια». Και απόρρισα, πώς ήταν δυνατόν, δεν ήταν προφητικός ο λόγος. Δεν είπα τίποτα βέβαια, μόνο μέσα στην καρδιά μου ακούστηκε αυτή η φωνή και αυτή η απορία. Και άκουσα τη φωνή του γέροντα μέσα στην καρδιά μου, μου λέει «Έλα, κλείσε μου εσύ τα μάτια». Σταμάτησε να τα κλείνει μόνος του και έβαλα απαλά το χέρι μου και του τα κλείσα. Δηλαδή η αγάπη του να αισθάνεται και τον τελευταίο παλμό της καρδιάς μας ακόμα και την πιο δύσκολη στιγμή, τη στιγμή που κανείς φεύγει για την άλλη ζωή. Ήρθε η ώρα να τον αλλάξουμε. Βγήκαν οι άλλοι πατέρες έξω, για μένα με τον πάτερ Παντελήμωρα μαζί για να τον αλλάξουμε. Βέβαια ήταν ζεστός και ελαστιχένη το σώμα του. Τον παρακάλεσε να μου βοηθήσει, αλλά δεν μπορώ να αγγίξω, δεν μπορώ. Τον έπιασε έτσι ένα σοκ τον άνθρωπο. Υπεραγαπούσε τον γέρο τον πάτερ Παντελήμωρα. Τον υπεραγαπούσε. Και άρχισε έτσι να τον αλλάζω εκεί πέρα. Μου είχε ζητήσει να φέρουμε το μύρο που βάζουμε στον επιτάφιο από τον Κυριακό και να τον λείψω. Και το έκανα. Το άλυψα με το μύρο του επιτάφιου. Κατάλαβα πάρα πολύ καλά τι το έκανα όταν σε εκείνη τη θεία λειτουργία 7 χρόνια αργότερα με δίδαξε τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή, όπως σας είπα. Το κατάλαβα πάρα πολύ καλά αυτό. Έζησε εν Χριστώ και κοιμήθηκε χριστοκεντρικά. Γιατί τα τελευταία χρόνια της ζωής του έλεγε εκείνο το «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζήτενε μη Χριστός
Ζω διοικέτη εγώ, ζήτηνε μη Χριστός. Ακριβώς αυτό που επαναλάμβανε ο Απόστολος Παύλος. Και έλεγε, μπορούμε μωρέ να γίνουμε σαν τον Παύλο. Ναι, μπορούμε να γίνουμε σαν τον Παύλο. Γιατί είχε σαν πρότυπο ο γέροντας Πορφύριος τον Απόστολο Παύλο. Τον αλλάξαμε λοιπόν, τον πήγαμε στο Κυριακό, έγινε η αγρυπνία. Μόνο με τους πατέρες της Σκήτης και όσοι έτυχε να βρίσκονται κανένα δυο εκείνοι στη Σκήτη, έτσι απλά, σεμνά και ταπεινά, και τον κατεβάσαμε στον τάφο. Μέχρι να τον κατεβάσουμε στον τάφο, η θάλασσα ήταν τόσο φουρτουνιασμένη που δεν μπορούσε να πλησιάσει καράβι. Μόλις τον κατεβάσαμε, γαλήνεψε η θάλασσα, ηρέμησαν όλα και ζήσαμε μέρες ανοιξιάτικες. Από την Οστιδιάσο, πάντες ένες μεν την ναώσιν εν. Και το χεράκι του πάντοτε σταυρωμένα έτσι σταυρό και έλεγε να με επικαλείστε και εγώ θα φτάνω αμέσως. Και εάν ποθάνω και θα είμαι πνεύμα, δεν έλεγε από ταπεινότητα ότι θα είμαι Άγιος, μόνο που θα με σκεφτείτε εγώ θα είμαι κοντά σας. Τώρα εγώ το κάνω κάθε βράδυ παράπονο, γιατί δεν έρχεται να μου μιλήσει. Άλλη μια φορά πάλι είχα πάρει μια τρομερή στενοχώρια κάτω στον άπλο. Ήμουν μόνος με μένα, γιατί σου λέω γυναίκα μου τα παιδιά δεν μπορούσα. Τη νύχτα ξύπνησα και αισθάνθηκα μια ευωδία. Μα τρομερή ευωδία. Και ανοίγω την παρκολοφορτά, γιατί απ' έξω ήταν αυγή και όπως είχαν παρκάρει αυτοκίνητα, είχαν πάει από γλέτη. Ήταν κανένα τίποτα. Ήταν επίσκεψη στο Αγίου Πορφυρίου.